Στην Έδεσσα θα μεταφερθούμε τώρα, εκεί όπου δημιουργήθηκε θέμα με μία εκδήλωση η οποία πραγματοποιήθηκε και συγκεκριμένα η Τζουμπρίνκα, η οποία συνοδεύτηκε από σλαβόφωνα τραγούδια για τη Μακεδονία και χορό γύρω από τη φωτιά στο Δημοτικό Στάδιο. Ο Δήμαρχος Έδεσσας είναι μαζί μας για να μας πει τι ακριβώς συνέβη και γιατί υπάρχουν οι αντιδράσεις. Καλησπέρα κύριε Δήμαρχε, χρόνια πολλά, καλή χρονιά. Χρόνια πολλά, καλή χρονιά. Φυσικά θα προτιμούσα να μην έχω αυτό το θέμα και αυτό το πρόβλημα, αλλά ξέρετε, στη ζωή υπάρχουν τα πάντα για να βεβαίως κάνουμε. Τι συνέβη λοιπόν? Και ευχαριστώ για τη φιλοξενία και ευχαριστώ που δίνετε τη δυνατότητα να εκθέσω και εγώ τις απόψεις μου. Όντως αυτή η εκδήλωση έγινε. Φυσικά θα πρέπει να πω χωρίς την άδεια του Δήμου και χωρίς την άδεια της πυροσβεστικής και της αστυνομίας, έτσι. Είπαμε στο συγκεκριμένο σύλλογο, ο οποίος είναι ένας καρναβαλικός σύλλογος, έτσι. Μάλιστα. Έτσι τουλάχιστον πιστοποιείται στο πρωτοδικείο. Έχει φέρει ένα αίτημα το οποίο είναι άγνωστο για την Έδεσσα. Δεν υπήρχε αυτό το αίτημα και ούτε και ψάξαμε παλαιότερα και στο Υπουργείο Πολιτισμού. Δεν έχει δηλωθεί μια τέτοια εκδήλωση στην Έδεσσα. Εντάξει, ίσως στα γύρω χωριά γινότανε, τέλος πάντων. Δεν μας πειράζει η εκδήλωση αυτή καθ' αυτή, γιατί ξέρετε ότι προάγει τον πολιτισμό και ότι μπορεί να δώσει μια οντότητα και σε συλλόγους και στην πόλη μας, το δεχόμαστε, το καλοδεχόμαστε αν θέλετε, έτσι. Αλλά από εκεί και πέρα, όταν σε μια περιοχή η οποία αυτή τη στιγμή καίει και σε μια περίοδο όπου πολιτικά δεν ξέρουμε πού βαδίζουμε για τη Μακεδονία, καταλαβαίνετε ότι αυτό είναι το μεγάλο πρόβλημα και δεν πρέπει να δίνουμε λαβή στους ελάχιστους οι οποίοι θέλουν να καπηλευτούν την ιστορία της Μακεδονίας, να έχουν πάτημα και να λένε ότι ξέρεις υπάρχει μειονότητα στην Έδεσσα ή στην περιοχή στην οποία γίνονται και εκδηλώσεις με σλαβόφωνα τραγούδια. Άρα είναι λοιπόν γεγονός ότι ακούστηκαν τα σλαβόφωνα τραγούδια και μάλιστα διαβάζω στα δημοσιεύματα ότι υπήρχαν και κάποια τραγούδια τα οποία μιλούσαν για απελευθέρωση των Μακεδόνων. Διορθώστε με αν κάνω λάθος. Ναι, είναι 2-3 τραγούδια που δεν θα πρέπει όχι να λέγονται από Έλληνες. Δεν θα πρέπει ούτε καν να τα σκεφτόμαστε σαν Έλληνες. Κοιτάξτε, και εμένα μου αρέσουν τα τραγούδια, και εμένα μου αρέσει ο πολιτισμός, και εμένα μου αρέσουν αυτές οι ανταλλαγές. Αλλά από μια στιγμή και μετά δεν νομίζω ότι υπάρχει τραγούδι το οποίο θα μπορούσε να μιλήσει, ας πούμε ένα εγγλέζικο τραγούδι, το οποίο θα μπορούσε να λέει ότι η μισή Γαλλία είναι δική μας. Ή οι Γερμανοί να λένε τραγούδια. Καταλαβαίνετε ότι σε περιοχές όπως τις δικές μας θα πρέπει να αποφεύγονται αυτά τα γεγονότα και τα οποία φυσικά η πλειοψηφία, η μεγάλη πλειοψηφία των Εδεσαίων και της περιοχής το καταδικάζουν απερίφραστα. Τώρα κύριε Δήμαρχε, βεβαίως τα πλάνα που πήραμε εμείς από το tastv.gr διακρίνουμε στο χορό που βλέπουμε στα πλάνα μας και την βουλευτή, την κυρία Τζάκρη. Κοιτάξτε, εγώ δεν ήμουν στην εκδήλωση, γιατί εντάξει, εγώ αν θέλετε είχα δηλώσει ότι δεν θα είμαι στην εκδήλωση. Αν η κυρία Τζάκρη ήταν στην εκδήλωση, νομίζω ότι θα πρέπει να τη ρωτήσετε, είναι και νομικός. Εκφράζει τον εαυτό της και νομίζω ότι δεν μπορώ εγώ ούτε να καταδικάσω ούτε να εκφραστώ για την κυρία Τζάκη. Νομίζω ότι έχει προσωπικότητα. Με την κυρία Τζάκη δεν έχω καμία αντιπαλότητα και ίσα ίσα έχουμε καλές σχέσεις, μπορώ να πω. Αλληλοβοηθιόμαστε έτσι όπως πρέπει να γίνει. Τώρα, αν η εκδήλωση την εκφράζει η κυρία Τζάκρη, είναι πρόβλημα της κυρία Τζάκρη. Έτσι, μην με ρωτάτε για άτομα. Δεν σας ρωτώ γι' αυτό. Εγώ απλώς αναφέρω ότι δείχνουμε στα πλάνα μας για να καταλάβει και ο κόσμος. Άρα λοιπόν, κύριε Δήμαρχε, πρόκειται για ένα σύλλογο ο οποίος είναι καρναβαλικός, αλλά αμφιλεγόμενος όπως λέτε, και μια εκδήλωση η οποία δεν είχε άδεια από κανέναν, όπως διαβάζω, και μάλιστα για να υπάρξουν και φωτιές οι οποίες. Ναι, άνοψα. Γιατί η πυροσβεστική, βασικά ο Σύλλογος απευθύνθηκε στην πυροσβεστική και η πυροσβεστική είπε: εμείς δεν σας δίνουμε άδεια να γίνει σε δημόσιο χώρο μια εκδήλωση η οποία κινδυνεύει να προξενήσει, να προκαλέσει, αν θέλετε, και βλάβη στη γύρω περιοχή. Από εκεί και πέρα, ο Δήμος δεν μπορεί να μη συνταχθεί με την απόφαση της πυροσβεστικής και να δώσει άδεια όταν η πυροσβεστική ίδια δεν μπορεί να καλύψει την εκδήλωση. Μάλιστα. Και καταλαβαίνετε ότι αυτό ήταν και ένα από του λόγου των οποίων. Δεν δώσαμε και την άδεια της εκτέλεσης, αλλά να σας πω και κάτι άλλο, ότι δεν είχαμε και καμία συμμετοχή εμείς, γιατί συνήθως στους συλλόγους αυτούς, κάποια στιγμή βάζεις το χέρι στην τσέπη και λες, εγώ το σύλλογο αυτό θα το χρηματοδοτήσω γιατί παράγει κάτι για την πόλη μου. Εμείς δεν το κάναμε αυτό.
Και νομίζω ότι στους καιρούς που περνάμε δεν πρέπει να κάνουμε τέτοια πράγματα όταν οι σύλλογοι μπορούν και αντεπεξέρχονται σε αυτές ακριβώς τις εκδηλώσεις. Κύριε Δημάρχε, να σας ευχαριστήσω πολύ και βεβαίως θα έχουμε την ευκαιρία να τα ξαναπούμε για άλλα θέματα της ΕΔΕΣΑΣ. Όπως είπατε κι εσείς, ήταν κάτι το οποίο δεν ήταν και τόσο ευχάριστο τουλάχιστον. Σας ευχαριστώ πάντως και καλή χρονιά. Εγώ θέλω να δηλώσω και να τονίσω το φρόνημα των ΕΔΕΣΑΣ και της γύρω περιοχής. Εμείς είμαστε Έλληνες, Μακεδόνες, ντόπιοι και έχουμε πραγματικά το φρόνημα το δυνατό του Μακεδόνα. Και δεν χρειάζεται να το λέμε κιόλας, διότι είναι το αυτονόητο. Επειδή, ξέρετε, στις 15 μηνών έχει και ένα πολύ σοβαρό διοικητικό συμβούλιο στην ΠΕΔ, εκεί θα εκφράσουμε και την αντίθεσή μας, θα εκφράσουμε και τους προβληματισμούς μας και θα πούμε ότι πρέπει επιτέλους, αν δοθεί έστω και κάποιο παράγωγο ή κάτι γεωγραφικός προσδιορισμός για τη Μακεδονία, όχι μας βρίσκει αντίθετους, αλλά δεν ξέρω ποια θα είναι η αντίδρασή μας. Ας το σκεφτούν καλά οι πολιτικοί μας. Από την αμφιλεγόμενη βεβαίως γιορτή, εμείς τώρα περάσαμε και στα πλάνα από το σποτάκι για το υπογράφο για την ιστορία ονομασία.gr, όπου οι πολίτες υπογράφουν για το θέμα των Σκοπίων. Σας ευχαριστώ πολύ, κύριε Δήμαρχε. Και εγώ σας ευχαριστώ και σας εύχομαι καλή χρονιά με καλές ειδήσεις. Επίσης, γεια σας.